Πλέον όλα έτοιμα για την εκκίνηση. Πέμπτη υποδρομία, ζωντανή σύνδεση με τον υπόδρομο, αφεντισικώνει τη σημαία και τα άλογα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση. Όπου από τα πρώτα μέτρα ο Famous Way θέλει να οδηγήσει στην κούρσα, ο Ταρζάν στη συνέχεια ο Διόδωρος και πιο πίσω βρίσκεται ο Πικολίνο Λευτέρης, απ' έξω καλπάζει ο Μάτζες της Elite, ο Gunfighter είναι στην τελευταία θέση. Famous Way λοιπόν στην πρωτοπορία, ο Ταρζάν στην δεύτερη θέση. Οι δύο πρώτοι μάλιστα έχουν μία διαφορά από τον Διόδωρο και τον Πικολίνο Λευτέρη που ακολουθούν στις επόμενες θέσεις. Μάτζες της Elite και Gunfighter στις δύο τελευταίες θέσεις. Αυτά στο ύψος των 1200 μέτρων τώρα. Βλέπετε τον Famous Way που προοδευτικά παίρνει μία διαφορά. Ο Ταρζάν προσπαθεί να τον ακολουθήσει. Περίπου 6-7 μήκη πιο πίσω ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Διόδωρος. Στη συνέχεια ο Πικολίνο Λευτέρης. Πάντα ο Μάτζες της Elite και ο Gunfighter στις δύο τελευταίες θέσεις. 1000 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Βλέπετε πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα από τους δύο πρώτους, τον Famous Way και τον Ταρζάν, από τους υπόλοιπους, δηλαδή τον Διόδωρο, τον Πικολίνο Λευτέρη, τον Μάτζες της Elite και τον Gunfighter που ακολουθεί στην τελευταία θέση. Πάμε και για τα τελευταία 700 μέτρα, καμία αλλαγή στην διάταξη των αλόγων. Πάντα Famous Way στην πρωτοπορία, ο Ταρζάν προσπαθεί να τον ακολουθήσει σε κάπως πιο γρήγορο τέμπο από τους υπόλοιπους. Ήδη αρχίζουν και πιέζονται και τα τελευταία άλογα που θέλουν να πλησιάσουν τους δύο πρώτους. Πάντα ο Famous Way στην πρωτοπορία, ο Ταρζάν δεύτερος, στην συνέχεια ο Διόδωρος ήδη καλύπτει έδαφος όπως και ο Πικολίνο Λευτέρης, ο Gunfighter, ο Μάτζες της Elite έμεινε τελευταίος. Πάμε για την τελική ευθεία. Ο Διόδωρος έχει περάσει καθαρά στην δεύτερη θέση και πλησιάζει τον Famous Way. Έχει πολλές δυνάμεις. Ενώ υποχωρεί ο Ταρζάν απελπιστικά, καλύπτουν έδαφος στα υπόλοιπα άλογα. Ο Διόδωρος με ωραίο βήμα πιάνει τον πρωτοπόρο Famous Way και περνάει. Ο Gunfighter και ο Πικολίνο Λευτέρης προσπαθούν να βελτιωθούν σε κάποια απόσταση. Ο Famous Way είναι σταθερά δεύτερος. Διόδωρος ξεφεύγει εύκολα. Famous Way στην δεύτερη θέση. Τρίτος ο Gunfighter. Τέταρτος ο Μάτζες της Elite. Πέμπτος τελικά ο Πικολίνο Λευτέρης, τελευταίος ο Ταρζάν. 3-2 το αποτέλεσμα, στη συνέχεια το νούμερο 1 και το νούμερο 5. Το νούμερο 3 που έκλεισε στις 318 δραχμές στο Κανιάν, 163 στο Πλασέ, 247 για τον δεύτερο Famous Way. Το δίδυμο το 2-3 έκλεισε στις 649 δραχμές, το Forecast το 3-2, 1719. Εδώ βλέπετε τον νικητή Διόδωρο, νούμερο 3. Θα περάσουμε να δούμε και πάλι βέβαια, όπως πάντα καταρχήν την τελική ευθεία και στη συνέχεια όλη την εξέλιξη της κούρσας. Ο Διόδωρος, ο οποίος επικράτησε πολύ εύκολα εδώ, βλέπετε πώς πλησιάζει στην τελική ευθεία τον Famous Way, θα τον αφήσει και πίσω του αρκετά μέχρι τέλους. Βλέπετε εδώ σε αργή κίνηση τα τελευταία μέτρα της πέμπτης υποδρομίας με τον Διόδωρο να αποσπάται προς το τέλος. Ο αναβάτης του απλά ανεμίζει το μαστίγιο δίπλα από το κεφάλι του νικητή, του Διόδωρου. Νούμερο 3 λοιπόν ο Διόδωρος. Σε μεγάλη απόσταση δεύτερος ο Famous Way, το νούμερο 2. Στη συνέχεια το νούμερο 1 ο Gunfighter, ενώ ο Μάτζες της Elite το νούμερο 5 πρόλαβε τον Πικολίνο Λευτέρη, τελευταίος ο Ταρζάν. 3-2 επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα, 1 και 5 στη συνέχεια στις τιμητικές θέσεις και βλέπουμε σε επανάληψη την κούρσα. Από τα πρώτα μέτρα θα βρεθεί στην πρωτοπορία ο Famous Way, θα ακολουθήσει ο Ταρζάν, στη συνέχεια ο νικητής Διόδωρος, αγνώντας τους δύο πρώτους, κάνει τη δική του κούρσα. Ακολουθεί ο Πικολίνο Λευτέρης, πιο πίσω ο Μάτζες της Elite, τελευταίος ο Gunfighter. Πάντα φιλότιμος με 64 κιλά, προσπάθησε στο τέλος, κάλυψε έδαφος, απλά τερμάτισε τρίτος. Πίσω από το Μάτζες της, πίσω του ο Μάτζες της Elite και ο Πικολίνο Λευτέρης, στους οποίους βέβαια χάριζε πάρα πολλά κιλά, 13-15 κιλά. Πάμε για μία ακόμη φορά να δούμε και τα τελευταία 1000 μέτρα. Βλέπετε τους δύο πρώτους που ξέφυγαν από νωρίς, ο Famous Way και ο Ταρζάν. Ο δεύτερος μάλιστα ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό του πρώτου θα εγκαταλείψει στην τελική ευθεία. Αντίθετα ο Διόδωρος θα είναι πιο δυνατός. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να υποσκελίσει τον Famous Way. Ο Διόδωρος που φωτογραφίζεται ήδη εδώ στον υπόδρομο.
Εμείς πάμε να δούμε και πάλι πώς αναπτύχθηκε δυνατά στο τελευταίο 600. Βλέπετε ότι είναι καθαρά πλέον τρίτος, πλησιάζει τον Ταρζάν, ο οποίος με τίποτα δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Famous Way. Στην τελευταία στροφή ο Διόδωρος θα περάσει δεύτερος και ήδη έχει πλησιάσει τον Famous Way. Στη συνέχεια τον Πικορίνο Λευτέρης, ο Gunfighter και ο Majesty's Elite. Ο Διόδωρος προς το τέλος μάλιστα αποχαιρετά τον Famous Way και τον αφήνει πίσω του με μεγάλη διαφορά. Gunfighter, στη συνέχεια ο Majesty's Elite και ο Πικολίνο Λευτέρης, αρκετά χαμόγελα, βλέπετε εδώ τον Ναβάτη Δημητσάνη στην αναμυστική φωτογραφία μαζί με τον κύριο Λεωνίδα Μαρινόπουλο. Και πάμε στον αγωνιστικό χώρο λοιπόν, ναι Βαγγελή. Έχουμε κοντά μας την τέως πρόεδρο της Φιλίππο Ενώσεως, την κυρία Μαρίνα Μαρινοπούλου. Θα μας πείτε πρώτα πώς είδατε την νίκη του Αθηνόδωρου, μια γενική εκτίμηση του Διόδωρου, συγγνώμη. Μια γενική εκτίμηση για τις ελληνικές υποδρομίες και τη βλέπετε στη συνέχεια. Η νίκη του Διόδωρου ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι με τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Τσάτσο, ο οποίος όμως δεν μιλάει στην τηλεόραση συνήθως. Το άλογο ήταν σε πολύ καλή φόρμα νομίζω σήμερα. Και εντάξει. Μια εκτίμηση για τις ελληνικές υποδρομίες. Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε? Νομίζω ότι έχουμε μπει, ελπίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Έχουν βγει τα τεύχη για τα σχέδια του νέου υποδρόμου, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Όπως άνοιξε και το αεροδρόμιο, ελπίζω και εμείς εκεί θα πάμε κοντά. Άμεση στόχη? Άμεση στόχη, να αντέξουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί θέλει πολλή δουλειά ακόμα και πολλή προσπάθεια νομίζω. Βαγγέλη, ένα ερώτημα θα ήθελα. Ναι, ναι. Ένα ερώτημα θα ήθελα στην κυρία Μαρινοπούλου. Επειδή είναι αθλήτρια της Υπασίας και επειδή στο Μαρκόπουλο θα συστεγαστούν αυτά τα δύο συγγενή αθλήματα, δηλαδή η Υπασία και ο υπόδρομος, πώς βλέπει αυτή η αλήθεια την εξέλιξη? Η συνύπαρξη του υπηκού κέντρου με τον υπόδρομο, λόγω του ότι είστε αθλήτρια της Υπασίας, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Την εξέλιξη αυτή, πώς τη βλέπετε για την συνύπαρξη? Νομίζω ότι βολεύει και τους μεν και τους δε. Διότι και θα διατηρηθεί ένα πολύ μεγάλο πάρκο για όλη την Αθήνα και σε εκείνη την περιοχή, η οποία θα γίνει πολύ πυκνοκατοικημένη. Και εμείς θα, ίσως θα προσελκύσουμε αρκετούς πελάτες από το χώρο της Υπασίας και θα υπάρχουν ανταλλαγές σοβαρές νομίζω και σε κτηνιατρικά θέματα και σε διάφορα άλλα. Θεωρείτε ότι αυτό θα βελτιώσει την εικόνα των υποδρομιών, η συνύπαρξη αυτή? Νομίζω ναι, και την εικόνα και γενικώς την ποιότητα και των υποδρομιών και της Υπασίας σε ένα χώρο ο οποίος θα είναι πολύ ανεβασμένος από αυτό που υπάρχει σήμερα. Πιστεύετε ότι πρέπει να βοηθηθεί η ελληνική υπασία? Βασικώς έχει πρόβλημα χρημάτων η ελληνική υπασία. Κάτι που έχουν όλες οι ομοσπονδίες περισσότερες, έτσι. Ναι, αλλά είναι ένας σπορ που είναι ακριβώς όσον αφορά το πλεισμό. Το ψηλό επίπεδο, διότι για να μεταφερθεί μια ομάδα υπική δεν έχει τα ίδια έξοδα με μια ομάδα του μπάσκετ, παραδείγματος χάρη. Για να κουβαλήσει το άλογο σε οτιδήποτε αγώνες με όλα τα έξοδα κτλ. Είναι δύσκολο. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρινοπούλου. Ας ελπίσουμε και άλλη φορά να βρεθεί κοντά μας για να μας πει κάποιες άλλες διαφορετικές απόψεις.